Για πες μας, Μαρία, τι είναι αυτό το ψηφιακό πιστοποιητικό? ΦΕΗ, ουσιαστικά αυτό είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο κοινό σε όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 27 χώρες, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα QR. Ξέρουμε πια τι είναι το QR. Κωδικός QR. Μπορεί να είναι ψηφιακό ή έντυπο και συμπεριλαμβάνει τις εξής πληροφορίες. Ναι. Το ονοματεπώνυμό μας και αν έχουμε κάνει εμβόλιο, πότε το κάναμε και ποιο εμβόλιο, ή αν έχουμε τεστ αρνητικό κορονοϊού, ή αν έχουμε ένα πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι επειδή έχουμε νοσήσει τις τελευταίες 180 μέρες από κορονοϊό, έχουμε αντισώματα. Είναι οι τρεις επιλογές, τρία πιστοποιητικά ουσιαστικά σε ένα. Εδώ, Μαρία μου, μία διευκρίνηση, αν μου επιτρέπεις. Ο δεύτερος όρος με το τεστ. Το κάνω μόνος μου το τεστ και το συμπληρώνω εγώ στην πλατφόρμα, όπως εδώ στην Ελλάδα, και έχω αυτό το αποδεικτικό μαζί μου. Είναι ουσιαστικά σαν αυτό που γίνεται τώρα, ναι, μόνο που θα πρέπει να βάζουμε αυτά τα στοιχεία σε αυτό το πιστοποιητικό, δηλαδή να εκδίδουμε αυτό το πιστοποιητικό πριν από το ταξίδι μας. Θα ανοίξει πλατφόρμα δηλαδή στην οποία θα μπαίνουμε και θα το βρίσκουμε αυτό το πιστοποιητικό. Θα ανοίξει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα, πανευρωπαϊκή, κάθε χώρα θα έχει φυσικά μεταφρασμένη τη δική της πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούμε να πούμε ο κάθε ταξιδιώτης και να εισαγάγει τα στοιχεία αυτά. Θέλω να σου πω ότι το πιστοποιητικό δεν θα είναι μόνιμο, θα είναι για 12 μήνες και δεν θεωρείται ταξιδιωτικό έγγραφο. Είναι πολύ βασικό. Αμιγώς δεν θεωρείται ταξιδιωτικό. Όμως θα είναι προαπαιτούμενο για να γίνει ένα ταξίδι. Δηλαδή, όσοι έρθουν από τις Βρυξέλλες στην Ελλάδα ή όσοι από την Ελλάδα θέλουν να πάνε στις Βρυξέλλες, θα είναι απαραίτητο να το έχουν αυτό? Θα είναι απαραίτητο από 1 Ιουλίου που θα αρχίσει η εφαρμογή του. Mm-hmm. Τότε έχει προσδιοριστεί, διότι μένει να γίνει νομική δουλειά. Τώρα έχει κλειστεί η συμφωνία, ας πούμε, μεταξύ των τριών βασικών ευρωπαϊκών θεσμών, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Τώρα τη Δευτέρα και την Τρίτη οι ηγέτες της Σύνοδο Κορυφής θα το συζητήσουν σε σχέση με τη χρήση του, σε τι άλλο θα μπορεί να χρησιμεύει αυτό το πιστοποιητικό. Ήδη υπάρχουν σκέψεις και το βλέπουμε σε κάποιες χώρες να μπορούν μόνο όσοι έχουν αυτό το πιστοποιητικό να μπουν σε εστιατόρια ή συναυλίες ή θεάματα, τέλος πάντων, που απαιτούν. Άρα να επεκταθεί κόσμο και πέραν του ταξιδιού ακτοπλοϊκού ή αεροπορικού και σε άλλες δραστηριότητες, το που θα πάει να φάει κάποιος, τι θέαμα θα δει. Μελετάνε, μας λες αυτό. Για εκεί πάμε, Θεέ. Εκεί πάμε. Την αλήθεια. Για εκεί πάμε. Όμως υπήρχαν χώρες όπως η Γαλλία που ήταν πάρα πολύ διστακτικές σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων των πολιτών. Ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, για πόσο καιρό κτλ. Τελικά αυτά τα στοιχεία δεν θα αποθηκεύονται στις χώρες προορισμού. Και επίσης θα είναι δημοσιευμένος ο κατάλογος των υπηρεσιών και των ανθρώπων που θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, έτσι ώστε να υπάρξει διαφάνεια. Για να δούμε. Όμως είναι το πιο βασικό, Φέι, σε όλα αυτά είναι ότι αν επικυρωθεί, αυτό το πιστοποιητικό θα ανοίγει το δρόμο για ταξίδια χωρίς περιορισμούς. Και σωστό. Τι εννοώ συγκεκριμένα καραντίνα. Σωστό. Δηλαδή, ένας κάτοχος αυτού του πιστοποιητικού θα φτάνει σε όποια χώρα θέλει της Ευρώπης και δεν θα χρειάζεται να μπει σε καραντίνα. Άρα θα ευνοήσει, Μαρία μου, τον τουρισμό μας που το έχουμε τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη, λες, το επόμενο διάστημα. Ναι, μάλιστα. Έτσι. Με στο κινητό μας. Σε περιμένουμε με το καλό, Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά, καλημέρα.